τι λέει στην κατάθεσή του ο Φρουρός, αλλά και τι λέει και ο φίλος της 28χρονης Κυριακής Γρίβας στην πρώτη του μαρτυρία. Καταρχάς πρέπει να πούμε, Εύα, ότι σήμερα άνοιξε ο κύκλος των καταθέσεων για την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί. Σήμερα κιόλας έγινε και η πρώτη κατάθεση του φίλου της άτυχης 28χρονης κοπέλας, του ανθρώπου που τη συνόδευσε στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων εδώ. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, Εύα, να δούμε τι λέει ο αστυνομικός που βρισκόταν στη Σκοπιά που βλέπετε πίσω μου στην κατάθεσή του. Μεταφερόμαστε 10 και 10 το βράδυ που η 28χρονη Κυριακή έρχεται στο αστυνομικό τμήμα. Λίγα μόλις λεπτά πριν έχει δει τον 39χρονο πρώην σύντροφό της να παραμονεύει έξω από το σπίτι. Έρχεται λοιπόν στον Σκοπό και του αναφέρει, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ο αστυνομικός λέει στην κατάθεσή του, ότι φοβάται κάποιο άτομο. Ο ίδιος την παραπέμπει λοιπόν στον αξιωματικό υπηρεσίας για να επιληφθεί. Άρα λοιπόν και ο αστυνομικός, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε στην κατάθεσή του, παραδέχεται πως είχε επίγνωση της κατάστασης, ήξερε ότι εκείνη την ώρα έχει μπροστά του μία κοπέλα η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή κινδυνεύει. Περνάνε περίπου 10 λεπτά όπου η κοπέλα βρίσκεται μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Βγαίνει και βέβαια ο 39χρονος που παραμονεύει στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε την βρίσκει εδώ και ξεκινάει να τη μαχαιρώνει. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Βλέπετε λοιπόν σε πόσο κοντινή απόσταση βρισκόμαστε από τη Σκοπιά του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων. Και ο οποίος υποστηρίζει λοιπόν, πως δεν είχε οπτική επαφή. Επίθεση. Αυτό βεβαίως μένει να αποδειχθεί, Γιάννη Ζιάκα. Αυτή είναι η δική του θέση. Μένει να αποδειχθεί. Πάμε να δούμε, Εύα, ακριβώς. Μένει να αποδειχθεί και από την ανάλυση των βίντεο, των οπτικών υλικών που έρχονται στην δημοσιότητα. Μένει να αποδειχθεί αυτό. Πάμε να δούμε, Εύα, ακριβώς τι αναφέρει ο αστυνομικός στην κατάθεσή του για την δολοφονική επίθεση. Μετά από λίγο, αφού έχει βγει η κοπέλα δηλαδή από το τμήμα, άκουσα τον άνδρα που συνόδευε τη γυναίκα να λέει την σπρώχνει. Αμέσως βγήκα από τη Σκοπιά και αντίκρισα την γυναίκα και έναν άλλον άντρα να βρίσκεται κολλημένο στο σώμα της από πίσω. Να περπατούν αργά πλησιάζοντας την Σκοπιά, χωρίς να βλέπω καθόλου τα χέρια του. Στη συνέχεια ο έτερος άνδρας απομακρύνθηκε λίγο από τη γυναίκα και τότε αντιλήφθηκα να κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι και να το τραβάει από την πλάτη της. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι από την κατάθεση του αστυνομικού που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη Σκοπιά. Παραδέχεται λοιπόν μέσα από την κατάθεσή του ότι ο αστυνομικός βρισκόταν μέσα στην Σκοπιά παρά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τομέα ευθύνης του και παρά το γεγονός πως ήξερε την κατάσταση, είχε επίγνωση της κατάστασης, ότι δηλαδή η κοπέλα που μπήκε στο αστυνομικό τμήμα και που στη συνέχεια βγήκε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή κινδύνευε, καθώς του ανέφερε ακριβώς ότι φοβάμαι κάποιο άτομο. Πάντως, αυτά επαναλαμβάνω πως μένει να αποδειχτεί πραγματικά ο ισχυρισμός του Φρουρού, δηλαδή πως δεν έβλεπε, γιατί αν δει κανείς αυτό το βίντεο, το βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει την 28χρονη Κυριακή Γρίβα μαζί με τον φίλο της, θα μας πει τι είπε και αυτό στην πρώτη του κατάθεση, να πηγαίνουν, να επιστρέφουν, να φεύγουν για λίγο και να επιστρέφουν στο αστυνομικό τμήμα. Εδώ καταλαβαίνουμε πως είναι η φορά, βλέπουμε και τον δράστη να τρέχει και στη συνέχεια προφανώς να την μαχαιρώνει μπροστά στο κουβούκλιο, μπροστά στο σημείο δηλαδή που κάθεται ο Φρουρός. Πώς δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί ακριβώς να πιστέψει αυτό τον ισχυρισμό. Θα μπορούσα να το ισχυριστώ αυτό, δηλαδή ότι ο Φρουρός δεν έβλεπε. Ακριβώς. Είναι ένα ερώτημα ακριβώς, που ζητά απάντηση. Δηλαδή, εικόνα... εκτός αν είχε πέσει κάτω, αν κοιτούσε το κινητό του, αν κοιτούσε το πάτωμα μέσα στο κουβούκλιο. Αλλιώς πώς να μην βλέπει και όταν ξέρει ότι πριν από λίγη ώρα έχει μπει μια κοπέλα μέσα στο αστυνομικό τμήμα, έχει ζητήσει βοήθεια. Τις έχουν πει πως δεν υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό. Εν τέλει το βλέπουμε εδώ στο βίντεο το οποίο παρακολουθούμε. Αν το δείξουμε και ολόκληρο θα το δούμε κανονικά πως υπάρχει το περιπολικό. Το είχε πει από χθες η Μίνα Καραμήτρου πως υπήρχε το περιπολικό της επόπτριας. Ωστόσο αποφάσισαν να μην το διαθέσουν στην κοπέλα. Να μην την πάνε μέχρι το σπίτι της με ασφάλεια. Παρότι το σπίτι της είναι κοντά στα 900 μέτρα από το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ακριβώς, Εύα, το σπίτι της 28χρονης είναι πράγματι σε πολύ κοντινή απόσταση από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων και εφόσον έχετε το βίντεο ντοκουμέντο και μπορείτε να δείτε την εικόνα, να σας βοηθήσουμε για άλλη μία φορά για να έχουμε και μία εικόνα του χώρου. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν στο βίντεο ντοκουμέντο,
η επίθεση γίνεται περίπου σε αυτό εδώ το σημείο. Νομίζω ότι κιόλας αυτά εδώ τα κάγκελα και το κορδόνι στην είσοδο του διπλανού καταστήματος είναι πολύ χαρακτηριστικά και μπορείτε να τα δείτε. Από εδώ αυτό το σημείο η σκοπιά του αστυνομικού τμήματος βρίσκεται ακριβώς εκεί. Δηλαδή όχι απλά βρισκόμαστε στο σημείο ευθύνης του σκοπού του αστυνομικού τμήματος, είμαστε ακριβώς μπροστά στα μάτια του. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, όπως είδαμε και μέσα από την κατάθεση του αστυνομικού που βρισκόταν εδώ στην Σκοπιά, βρισκόταν Μάλιστα. μέσα στο κουβούκλιο, βρισκόταν μέσα στο φυλάκιο και δεν είδε πρώτα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, αλλά άκουσε τις φωνές.